Ανοίγει ο δρόμος για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί από τις αδιάφορες δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό, με τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμβολιαστούν να καλούνται να το δηλώσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με διευθυντές σχολείων με στόχο την κατάρτιση της σχετικής λίστας σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου. Ενημερώθηκαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και ξεκινάει ένας μαραθώνιος ώστε σήμερα να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί και να δηλώσουν μέχρι αύριο το πρωί στις 10 η ώρα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει ένας μέσος όρος εμβολίων που ποικίλει ανάλογα με τη συγκυρία και τις ημέρες. Από 300 έως και 700 εμβόλια πανελλαδικά μένουν αδιάθετα. Αυτά λοιπόν τα εμβόλια τα οποία για κάποιους λόγους αυτοί που έχουν κλείσει ραντεβού δεν πάνε να τα κάνουν, είτε γιατί λόγω καιρικών συνθήκων δεν μπορούν, είτε γιατί για κάποιους λόγους αδυνατούν, θα πρέπει να αξιοποιούνται και να μην λήγουν, να μην καταστρέφονται και να θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο από τους εκπαιδευτικούς. Ο Μανώλης Μπελαδάκης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για τη θωράκιση των εκπαιδευτικών, διευκρινίζοντας ότι ο εμβολιασμός από τα αδιάθετα εμβόλια αφορά τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις τάξεις. Την Τετάρτη ξεκινάει η διάθεση αυτών των εμβολίων σε μάχημους εκπαιδευτικούς, δηλαδή σε εκπαιδευτικούς που είναι στην τάξη. Από αυτή τη διαδικασία δεν μετέχουν οι διοικητικοί, δεν μετέχουν οι αποσπασμένοι στα γραφεία, δεν μετέχουν οι συντονιστές εκπαίδευση, είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί τάξης. Θα υπάρχει μια ενιαία λίστα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ομάδα συντονισμού, η οποία θα συνεδριάζει και θα είναι εκείνη την ώρα σε καθημερινή βάση, θα είναι παρούσα. Θα πηγαίνει από αυτή τη λίστα, η οποία θα υπάρχει και θα ιεραρχούνται όλοι με βάση την ηλικία τους. Θα ξεκινάμε δηλαδή από τη μεγαλύτερη ηλικία και θα πηγαίνουμε προς τις μικρότερες. Για ένα θετικό βήμα, το οποίο όμως δεν λύνει το πρόβλημα, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Ζαχαρίας Ρηγάκης. Η κίνηση θετική σε πρώτη φάση, αλλά προφανώς είναι μια κίνηση πάλι ανολοκλήρωτη, μια κίνηση η οποία δεν λύνει προβλήματα. Δεν ξέρουμε καν ποιοι και πόσοι συνάδελφοι θα εμβολιαστούν, πόσα εμβόλια θα περισσέψουν. Καταστάσεις και σχεδιασμοί στο πόδι, δυστυχώς. Δεν υπάρχει περίπτωση, το γνωρίζουμε όλοι, να υπάρξει μια μαζικότητα όπως θα έπρεπε να υπάρξει όσον αφορά τους συναδέλφους που από εβδομάδα, από ό,τι ακούγεται, ενδεχομένως να μπούμε πάλι μέσα στα σχολεία. Ο Ζαχαρίας Ρηγάκης περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των εκπαιδευτικών στην διάρκεια του τρίτου κύματος της πανδημίας, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τις εξελίξεις σε σχέση με τα self-test. Καταλαβαίνουμε πλέον και πλέον ο ήμουν άνθρωπος ότι στην πράξη είναι ανεφάρμοστο. Δεν μας έχουν πει πώς ακριβώς το εννοούν, πώς ακριβώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία και η προσπάθεια να μπορέσουν να είναι με τεστ κάθε Δευτέρα πρωί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που θα μπαίνουν μέσα στις σχολικές κοινότητες της Ελλάδος. Νομίζω ότι γενικά ακούγονται πράγματα και ανακοινώνονται πράγματα μόνο για το Θεαθήνα, για τη βιτρίνα. Θα πάμε πάλι κάνοντας το σταυρό μας, έτσι να μην συμβεί κάτι.